Λέω, είπε ο κύριος Τσίπρας, το ΝΑΤΟ δεν έχει ρόλο ύπαρξης. Τις προηγούμενες ημέρες τώρα, κύριε Βαρεμένε, ακούσαμε συναδέλφους σας. Άλλος είπε να βγούμε από το ΝΑΤΟ, άλλος είπε ότι ήταν όταν είναι όριμες συνθήκες να καταργηθεί και το ΝΑΤΟ κτλ. Ακούσα να σας πω. Για να μεταφέρω και το νόημα των όσων είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Καλά, εμείς δεν είμαστε παρενθετικά να πω, ασπόντιλοι οπορτουνιστές. Και να μην πιστεύουμε αυτό που πιστεύαμε, δηλαδή ότι πράγματι το ΝΑΤΟ είναι ένας επιθετικός, αν θέλετε, σιδερόφραχτος οργανισμός. Αυτό το λέγαμε και δεν αλλάξαμε την ιδέα περί αυτού. Από εκεί και πέρα, και το είπε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν θέτουμε προτεραιότητα εξόδου από το ΝΑΤΟ και σε κάθε περίπτωση. Πού την έχετε και σε κάθε περίπτωση. Θα σας πω, κύριε Καρανιδιώτη. Και σε κάθε περίπτωση, γνώμονας της πολιτικής μας θα είναι η εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων. Γνώμονας της πολιτικής μας. Και αν θέλετε και το άλλο. Αυτά δεν εξυπηρετούνται και δια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούστε, θα σας πω τώρα. Δηλαδή πάμε σε μια ανεξάρτητη και περήφανη εξωτερική πολιτική. Όχι, θα σας πω κάτι τώρα. Όπως ξέρετε, η πολιτική της αριστεράς στα θέματα αυτά πάντα ήταν προσεκτική, χωρίς κορώνες, έτσι, και χωρίς να μπλέκουμε τις ανάγκες της εσωτερικής πολιτικής. Στην εξωτερική πολιτική. Πάντως για να σας διευκολύνω, κύριε Βαρεμένε. Και τώρα θα σας πω όμως. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ την έβγαλε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ακριβώς, από το στόμα μου το παίρνετε. Ότι είπε δεν την έβγαλε. Δεν το έπεσε. Όταν διαπίστωσε πως τα εθνικά συμφέροντα δεν διασφαλίζονται. Θα σας το πω επί λέξη. Μα το διαβάζω σε εισαγωγικά. Και μετά έσπευσε να ξαναμπεί μέσα γιατί απ' έξω είναι δύσκολο. Επί λέξη το είπε. Είπε ότι την Ελλάδα αυτή ήταν. Αυτές ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε. Δεν την έβγαλε ούτε η αριστερά, ούτε ο Παπανδρέου. Την έβγαλε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Όταν θεώρησε, από το στρατιωτικό σκέλος, εννοείται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ότι θίγονταν βάναυσα τα εθνικά μας συμφέροντα. Βάναυσα. Έτσι, όταν το έκρινε. Λοιπόν, εγώ λέω εδώ ότι δεν υπάρχει χώρος για κερδοσκοπία πολιτική. Και αν επικαλείστε, ας πούμε, τις ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής, όποιος την επικαλείται, δεν μπορεί να το εμπλέκει με αυτόν τον τρόπο το προπαγανδιστικό. Το θέμα αυτό. Ποιο είναι στην αντιπαράθεση. Εντάξει, λέω, δεν είναι προπαγανδιστικό αυτό που λέτε εσείς. Εντάξει. Ο, δεν είναι ποιο είναι προπαγανδιστικό. Δεν είναι προπαγανδιστικό αυτό που λέτε. Να βγαίνει. Να βγαίνει, βγαίνει όχι εσείς, το κόμμα σα να μιλάω. Ναι, τι είπα τώρα εγώ από αυτά που είπα. Δεν είναι προπαγανδιστικό. Να βγαίνει ο Δρίτσας και να λέει θα βγούμε από τον ΝΑΤΟ.